One Piece νέο κεφάλαιο. Νέα μορφή. Greek Reviewer, πού είσαι? Πειρατές και πειρατίνες. Ποιος είσαι εσύ? Να. Greek, επέστρεψες. Επιτέλους τον έχουμε πίσω. Φάγαμε τον μπαν και τώρα έχουμε κολλήσει ένα αυτοκόλλητο μπροστά από τον Greek Reviewer. Έχουμε γίνει incognito. Greek, η μεγάλη στιγμή έφτασε. Καιρός να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο γεγονός του One Piece από το Gear 4. Καιρός να μιλήσουμε για το κεφάλαιο 1044. Λοιπόν, μιας και ο ειδικός στο One Piece, θέλω να ξεκινήσω με σένα. Greek, για πες μας τι έγινε. Στο 1044 ανατράπηκε εντελώς ιστορία, από όσο την ξέραμε ήδη, ας πούμε. Στο εξώφυλλο είχαμε εντάξει την ιστορία με τα αδέρφια του Σάντζι. Το main κομμάτι της ιστορίας είναι η ανάσταση του Ιησού Χριστού Λούφι, ο οποίος έκανε awakening το φρούτο του, ξαναξύπνησε την καρδιά του και ταντούμ, έγινε Joy Boy. Είχαμε την αντίδραση της Γιάματο και του Μομονόσκι που δεν πιστεύανε ότι είναι ο Joy Boy. Και αργότερα Λούφι, Κιντ, Λο, Χιόγκορο, Μάρκο. Όλοι τους αντιδράσανε στην ψυχή του Λούφι που επανήλθε στη ζωή, ας πούμε. Ο Λούφι ο ίδιος χαιρόταν τις νέες του δυνάμεις. Τον βλέπαμε να χοροπηδάει πάνω στην ταράτσα και είχε κάποια πλάνα με τη σιλουέτα του που τον έδειχνε πιο ελαστικό. Είχε Γιώρη αποκάλυψει το πρόσωπό της στον Ορότσι ότι όντως είναι η κόρη του Οντέν. Και είχαμε και το τέλος του Ορότσι αφού κάηκε από την ίδια του δύναμη το Καζένμπο. Από το ίδιο του το τσιράκι, μάλλον πιο σωστά, ας πούμε. Είχαμε και την αντίδραση των Γκορόσεϊ που κουβεντιάσαν ότι αποστολή έξω τη λέστη. Θυσιάσαμε το καλύτερό μας πράκτορα CP0 James Bond 007. Αλλά τουλάχιστον θα πάρουμε πίσω το φρούτο που προσπαθούμε να το πάρουμε εδώ και 800 χρόνια. Και αποκαλύπτουν ότι το φρούτο αυτό είναι το Human Fruit, σαν Γκοντνίκα, είναι ένα μυθικό ζώο. Είναι η πιο σπασμένη δύναμη στον κόσμο. Και πιο μετά ο Λούφι θέλει να υπενθυμίσει στον Κάιντο ότι υπάρχει ακόμα και η μάχη συνεχίζεται. Τον επανέφερε πίσω στην ταράτσα. Είχαμε έτσι λίγο κωμική το στυλ της μάχης. Μας έδειξε τη μορφή του, τις δυνατότητες του έτσι εν συντομία. Προσπάθησε να αντεπιτεθεί ο Κάιντο με μια κίνηση την γνωστή του, το Blast Breath, και ο Λούφι του τη γύρισε πίσω κάνοντας το πάτωμα λάστιχο. Και στο τέλος έχουμε, ξέρεις, τη μεγάλη αποκάλυψη με τη μορφή του να γελάει και να λέει Gear 5, και εκεί τελειώνει το κεφάλαιο. Ευχαριστώ για το review, like, subscribe. How I tried like that. Όχι ρε. Πώς σου φαίνεται ως τώρα το Wano? Είναι ήδη πολλά κεφάλαια. Αλλά άμα το σκεφτείς κάπως πιο συγκροτικά, δηλαδή άμα κάτσεις και το κάνεις ένα μάραθον, θεωρώ ότι άξιζε το hype του. Είδαμε τον Ζόρο να πετσοκόβει full από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχαμε την αποκάλυψη του Λούφι με τη νέα δύναμη το Ριό. Είχαμε για όλους τους χαρακτήρες μάχες. Δεν ξέρω αν είναι το αγαπημένο μου arc. Αυτό θα το ξέρω μόλις τελειώσει. Εσένα πώς σου φάνηκε? Εγώ πιστεύω ότι το Wano είναι το πιο φρέσκο από άποψη περιεχομένου arc του One Piece, ειλικρινά πιθανότατα από τον πόλεμο, πριν το Timeskip. Δηλαδή από το Timeskip και μετά και το Fishman Island και το Punk Hazard και όλες οι ιστορίες που ακολουθήσανε, ίσως με την Dressrosa με μια μικρή εξαίρεση, ένιωσα ότι ήταν αρκετά βαρετά ή τουλάχιστον δεν αξίζανε το hype του είμαστε σε νέο κόσμο, έχουμε έναν προπονημένο πρωταγωνιστή, όλοι οι χαρακτήρες έχουν πάρει νέα power. Το Wano δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι προφανώς είναι ιαπωνικό arc, αλλά έχει πάρει πάρα πολύ προσοχή, όχι μόνο από άποψη οπτικού τομέα στο άνιμε, που το άνιμε εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν διαφωνείς, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει φτάσει σε αστρονομικά επίπεδα animation, είναι εκπληκτικό. Νιώθεις ότι βλέπεις παραγωγή σειράς 12 επεισοδίων και είναι 1000 τόσα και επεισόδια το One Piece. Είναι μια αρκετά ευχάριστη δουλειά, μου άρεσε δηλαδή η αρχή του, που ήταν κάπως αργημένα αλλά γρήγορα μπήκε στο point, μου άρεσαν όλα τα ηρωικά στιγμιότυπα με τον Λούφι, μου άρεσε πάρα πολύ που όλοι οι χαρακτήρες είχαν κάποιο μικρό development, είτε με το Σάντζι που πήρε τη στολή του και τη χρησιμοποίησε, είτε με το Ζόρο όπου μάθαμε περισσότερα για τα σπαθιά του και πιθανότατα και λίγο για το backstory του. Γενικότερα τα πάντα με ικανοποίησαν. Μπορώ να πω ότι το μόνο σημείο που έκανε λίγη κοιλιά ήταν ακριβώς μετά τη φυλακή, που πιστεύω ότι η φυλακή είναι το δυνατότερο κομμάτι του Wano. Είναι ο πόλεμος. Παρατράβηξε και αν ο Όντα έχει σκοπό να το τελειώσει στα επόμενα 10 κεφάλαια, που το θεωρώ αδύνατον, αλλά ελπίζω, θα κάνει μια καλή κίνηση, διότι νιώθω ότι ο πόλεμος κράτησε πάρα πολύ. Με εξαίρεση του πολέμου, το Wano το θεωρώ ένα από τα καλύτερα arcs και επίσης μου άρεσε και πολύ αντιζηλή
ομιλία του Κάιντο και του Λούφι. Δηλαδή η πρώτη του εμφάνιση, ό,τι ακούγαμε τότε για τον Κάιντο, όπου ο Λούφι μπήκε οργισμένος να τον πολεμήσει και φυσικά η μάχη που έχουν τώρα. Απλά νιώθω ότι η μάχη με τον Κάιντο, η τελική, έχει κρατήσει πάρα πολύ και έχουμε πολλά στιγμιότυπα που ο Λούφι έχει χάσει. Μου βγάζει ένα vibe από μια άλλη μάχη που με έχει κουράσει πάρα πολύ, με τον Κατακούρι, που σε εκείνη τη μάχη ένιωθα ότι ο Λούφι έπρεπε να έχει χάσει τουλάχιστον 5 φορές πριν νικήσει, αλλά για κάποιο λόγο νίκησε με ένα νέο power up. Εσένα, ποια είναι η γνώμη σου για το Kaido vs Luffy? Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να χάσει ο Λούφι ξανά. Δηλαδή, περίμενα ότι με αυτή την αναμέτρηση την τελευταία, μια και είπε και ο Λούφι ότι αυτές είναι οι τελευταίες μου δυνάμεις, το τελευταίο μου Gear 4, περίμενα ότι θα έλυγε. Ή θα έλυγε με διπλό knockdown, το οποίο θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, να λιποθυμούσαν και οι δύο ταυτόχρονα. Όπως π.χ. έγινε και με τον Κάτακουρ και εν τέλει σηκώθηκε ο Λούφι. Να έδινε το final blow ο Λούφι, τέλος πάντων. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να δούμε τόσο νωρίς, για μένα είναι νωρίς, το Gear το 5 ή το Awakening, διότι ήδη είχαμε δει ένα power up του Λούφι. Είδαμε το Ριό, είδαμε το να χρησιμοποιεί το Conqueror's Haki μαζί με τις κινήσεις του. Είχε ήδη εξελιχθεί πάρα πολύ και πριν τη μάχη και αργότερα, όπως είπες, π.χ. στη φυλακή. Ήταν όλο training arc, έτσι. Ναι, φυσικά. Και είναι και το μόνο legit on-screen training arc του Λούφι. Δεν τον έχουμε ξαναδεί να προπονείται πριν από το Rayleigh με flashbacks και ταυτόχρονα δεν τον έχουμε δει ποτέ ενεργά να προσπαθεί να σκεφτεί πώς να γίνει δυνατότερος στη μέση ενός arc. Ναι, και ήταν και ένα power up το οποίο ήταν αναγκαίο. Δηλαδή, μας έδειξε το Λούφι, ο οποίο με πολλή αυτοπεποίθηση έχασε από τον Κάιντο και οπότε συνειδητοποίησε πολλά πράγματα. Ότι υπήρχε αυτή η διαφορά δύναμης και ο Κάιντο δεν είναι και ο τελευταίος αντίπαλος. Υπάρχουν και άντρες που είναι πολύ πιο δυνατοί από τον Κάιντο. Άρα το χρειαζόταν οπωσδήποτε. Μ' άρεσε η μάχη τους όπως είχε εξελιχθεί. Δηλαδή στην αρχή έχασε, μετά επανήλθε πίσω, ξαναπολέμησαν, ξαναέχασε, ξαναήρθε και τώρα ήταν, ας πούμε, η τελευταία τους σκηνή. Το ότι έβαλε τον πράκτορα να παίξει πουστιά έτσι ώστε να νικήσει ο Κάιντο. Ήταν κάτι το οποίο μας είχε αφήσει όλους με το στόμα ανοιχτό και πιστεύω όλοι μας είχαμε καβλώσει με το πώς εξελίχθηκε η μάχη, διότι συγκρίναμε όλοι μας τον Οντέν με τον Λούφι, γιατί είχε χάσει και ο Οντέν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μπορώ να πω ότι όλο το training arc με το Ριό και γενικότερα η ιδέα ενός χάκι που κάνει bypass το χάκι βοηθούσε πάρα πολύ να μπαλανσαριστούν λίγο τα power levels. Δηλαδή στο New World ο Λούφι μπήκε full δυναμωμένος, μόνο και μόνο ώστε να μάθουμε ότι το battle system όλη στη σειρά είχε αλλάξει. Πήγαμε από μάχες οι οποίες, ναι, μεν υπήρχε και το χάκι πριν το time skip, αλλά χρησιμοποιόταν από λιγότερους και συνήθως νικούσες με την πονηριά σου και με το φρούτο σου. Πήγαμε σε μάχες στο New World όπου ήταν, το λέω αντικειμενικά και δεν ξέρω αν συμφωνείς, καθαρά μάχες με νούμερα. Δηλαδή, όποιος είχε το μεγαλύτερο power level σε χάκι ήταν ο δυνατότερος. Ναι, όποιος την έχει μεγαλύτερη, ξεκάθαρα νικούσε. Το σημαντικότερο ήταν ότι ο Λούφι βρέθηκε από εκεί που νομίζαμε ότι ήταν πάρα πολύ δυνατός, τουλάχιστον μέχρι την Dressrosa, να πηγαίνουμε στο Whole Cake και να μην είναι ούτε καν μέσα στους δυνατότερους, να είναι πάρα πολύ αδύναμος και να έχουμε ένα ολόκληρο arc που να προσπαθεί ο Όντα να παλαλτσάρει λίγο τα power levels με, επαναλαμβάνω, το Ριό που μπορεί να κάνει break μέσα από, από το χάκι σου και από τις άμυνές σου και να σε χτυπήσει εσωτερικά, να είναι κάτι αρκετά έξυπνο που μου άρεσε σαν ιδέα και ένιωσα λίγο ότι η νέα μορφή έκλεψε το spotlight του Ριό, που το Ριό ήταν αρκετά έξυπνο. Θα συμφωνήσω για το Ριό. Θα ήθελα να νικούσε απλά με Ριό, έτσι ώστε να κρατήσει κάτι άλλο για μετέπειτα μάχες. Δηλαδή, τώρα τι άλλο έχει μείνει σαν power up? Ίσως έχει μείνει ένα Gear 6 ή άμα φάει κάποιο άλλο φρούτο, ας πούμε. Δεν ξέρω άμα θα μπορούσε να δείξει κάτι άλλο σαν νέες δυνάμεις του Λούφι. Άντε να μάθει λίγο καλύτερα το Awakening και να έχουμε παραπάνω μορφές από αυτή που είδαμε στο συγκεκριμένο chapter. Φτάσαμε στο ζουμερό σημείο. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Νίκα? Πρέπει τα copyrights από την εταιρεία Λαντικών. Βλέπεις, Νίκας, είναι καλό. Δεν ξέρω ρε εσύ άμα ήταν άσπουλτο Νίκα. Πάντως, το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι εγώ, εσύ και άλλοι 100, άμα μας βάζει να σκεφτούμε πώς θα ήταν το Gear 5, σε καμία περίπτωση δεν θα πλησιάζει με αυτό που είδαμε. Εμφανισιακά εννοείς. Εμφανισιακά. Κοίτα, μπορώ να πω ότι το Awakening, ότι το είχαμε φανταστεί όλοι μας. Ξέραμε λόγω του Ντόφι και του Ακαΐνου και του Aokiji, ξέραμε ότι το Awakening είναι κάτι το οποίο κάνει σαν expand τις δυνάμεις σου και σου επιτρέπει να επηρεάσεις κι άλλα αντικείμενα ή άλλα μέρη. Δηλαδή, είχαμε δει ο Ακαΐνου και ο Aokiji αλλάξανε ένα ολόκληρο νησί και τον ουρανό του και το κλίμα του. Τουλάχιστον αυτό το πίστευα και εγώ και πιστεύω και εσύ πρέπει να το πίστευες, ότι ο Λούφι, αν έπαιρνε Awakening, το Awakening του θα του έδινε μια ευκολία ώστε να κάνει manipulate τα αντικείμενα και να τα κάνει ελαστικά. Και άμα θυμάμαι και κάτι το οποίο υπονοούσε ότι θα συμβεί αυτό, ήταν ότι στη μάχη με τον Ντόφι, ο Λούφι έκανε τον Gear 4, ο Ντόφι τον χτύπησε και ο Ντόφι πετάει την
ατάκα, το κορμί σου είναι μαλακό σε σημεία που χρησιμοποιείς το χάκι. Που υποτίθεται όταν χρησιμοποιείς το χάκι πρέπει να σκληραίνεις. Και εκεί το πήρα δηλαδή σαν σημάδι ότι αν καταφέρει και κάνει το κορμί του ελαστικό ενώ χρησιμοποιεί το χάκι, θα του δώσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα ενάντια σε άτομα τα οποία τον χτυπάνε. Εγώ δεν περίμενα καταρχήν ότι το Awakening μαζί με το Gear 5 θα ήταν το ίδιο πράγμα. Ότι θα ήταν μαζί. Ένα πάντρεμα. Έτσι ξεκινάμε από εκεί. Το ότι θα έπιανε το πάτωμα π.χ. και θα το έκανε ελάστιχο ή. Εντάξει, αυτό το λέγαμε χρόνια. Ότι ενδεχομένως το Awakening του να είναι αυτό. Δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο γούτσου η νέα του μορφή, τόσο cute, τόσο whatever. Περίμενα κάτι πιο badass, κάτι πιο έτσι σκληροπυρηνικό, ας πούμε. Το ότι πετούσαν σπόντες από εδώ και από εκεί γενικότερα στο φάσμα της σειράς σχετικά με τις δυνάμεις του Λούφι, το σκέφτομαι τώρα, γιατί τώρα μας πετάξαν τον μπαλάκι, ας πούμε. Π.χ. και ο Κάιντο λίγο πριν κάνει το Awakening, όταν έσπαγε το χέρι του δεξιά-αριστερά που έκανε το Calverine, ας πούμε, σαν Gear 4. Έλεγε πως αυτό δεν είναι φυσιολογικό για έναν που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο φρούτο. Πονοούσε ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιεί κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Το είχε πει και ο Doflamingo αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου για το design του Νίκα? Δεν με ενόχλησε το design. Δηλαδή ήταν κάτι πρωτοπόρο. Θα προτιμούσα στο chapter να μας έδειχνε τα μάτια του. Δηλαδή το ότι γελούσε σε όλο το κεφάλαιο. Λίγο με ενόχλησε. Πάντως, με οι φωτιές έτσι το κεφάλι του όπως είναι, οι καπνοί που βγαίνουν γύρω-γύρω από το σώμα του, το ότι τα μάτια του έχουν πάρει ένα διαφορετικό σχήμα, ακόμα και τα φρύδια του, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι όντως ένα διαφορετικό power-up, δηλαδή το βλέπεις και καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι αλλάξει στον Λούφι. Αυτό είναι και το νόημα μιας μεταμόρφωσης, έτσι, το ξέρεις και ο ίδιος από τον Dragon Ball. Εγώ μπορώ να πω ότι το design του μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει που δείχνει πιο τρελιάρης, μου αρέσει που δείχνει πιο με ενέργεια, διότι πάντα ο Λούφι είχε τέτοια προσωπικότητα και το έχουμε ψιλοχάσει αυτό μετά το time skip να είναι ο Λούφι πιο χαλαρός. Τώρα ότι γελάει και αυτό το θεωρώ ωραίο και επίσης επαναλαμβάνω το ότι μπορεί να κάνει manipulate οτιδήποτε θέλει και να το κάνει ελαστικό, θα μας δώσει σίγουρα τουλάχιστον δημιουργικές μάχες. Κατά πόσο θα είναι σημαντικό στο μέλλον ή πώς θα μπορεί να βοηθήσει ή αν μπορεί να επηρεάσει άτομα και όχι μόνο άψυχα αντικείμενα, αυτό θα το δούμε. Ίσως θα ήταν καλύτερη ιδέα αν το νέο Gear δεν ήταν νέο Awakening φρούτου, αντίθετα ήταν απλά κάποιο combination όλων των προηγούμενων Gears. Δηλαδή να ανάβεις Gear 4 ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείς το Gear 2 και το Gear 3, αλλά αντίστροφα, δηλαδή αντί το Gear 3 να το χρησιμοποιείς για να γίνεσαι γιγάντιος, να γίνεσαι μικρός. Ή τουλάχιστον κάτι που σκέφτηκα εγώ, ίσως ότι με το Awakening του μπαίνει μέρος της προσωπικότητας του Joy Boy μέσα του. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Θα συμφωνήσω στο ότι ο Λούφι στο Gear 5 έχει ένα combination, ένα συνδυασμό των προηγούμενων Gears, με μια έτσι ευκολία καλύτερη. Ένα καλύτερο έλεγχο, τα κάνει όλα πιο εύκολα. Κάιντο ήταν στη μορφή του δράκου, που γνωρίζουμε πόσο γιγάντιος είναι, και το γεγονός ότι ο Λούφι μπόρεσε και τον έπιασε με το χέρι του και τον ετύλιξε κιόλας, μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος του χεριού του. Δηλαδή ήταν σαν να έκανε Gear 3. Ναι, και χωρίς να φουσκώσει, χωρίς τίποτα. Δηλαδή είναι σαν να χρησιμοποιεί όλα τα Gears χωρίς να τρώει πέναλτις. Μπράβο. Όλα αυτά τα κάνει και δεν δείχνει να ρουφάει αέρα ή να φουσκώνει το σώμα του. Σε ένα άλλο σημείο, όταν προσπαθεί να σηκώσει το πάτωμα και να το κάνει, ας πούμε, τραμπολίνο για να γυρίσει πίσω, δεν φαίνεται να ρουφάει αέρα, απλά σφίγγει τα δόντια του και σαν το μπαλεστή, ας πούμε, σηκώνει το πάτωμα και γυρνάει πίσω την επίθεση. Το ότι γελάει στο chapter ενδεχομένως να μας δείχνει και την διαφορά της πρώτης μάχης με της τωρινής. Η πρώτη του μάχη ήταν γεμάτη θυμό και είχε σαν κίνητρο την εκδίκηση. Διότι ο Λούφι είχε αντικρίσει τον Κάιντο να σκοτώνει τους φίλους του όταν έριξε την μπάλα φωτιάς στο βουνό. Οπότε ήθελε να τον τιμωρήσει εδώ πέρα. Έχει αναγνωρίσει ότι ο Κάιντο εν τέλει δεν είναι όπως τον νόμιζε. Εγώ ένιωσα λίγο ότι ο Κάιντο. Γενικότερα, τον Κάιντο σαν προσωπικότητα δεν τον συμπαθώ. Νιώθω ότι προσπαθεί να το παίξει ότι είναι πολύ honorable, ότι έχει τιμή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ψιλοκακομοίρης και εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις. Αυτό δηλαδή ότι γύρισε και του είπε: Χαίρομαι που δεν σε νίκησα. Έβγαλε από τη μία λίγο το feeling του σαμουράι, ότι και καλά θέλω να σε νικήσω με τιμή, αλλά από την άλλη, ρε μπρο, τον χτύπησες. Δεν είχε προλάβει να σταματήσει την επίθεση. Ήταν πάνω στην κίνηση, δεν πρόλαβε να το σταματήσει. Και ίσα ίσα θα στο γυρίσω και boomerang, θα σου πω. Όταν είχαμε πρωτογνωρίσει τον Κάιντο στην αρχή του νησιού, ο Κάιντο δεν είχε προβλήματα αλκοολισμού, ήταν πιο συγκροτημένος, πιο μπάντας. Μετά αφού νίκησε πούστικα τον Οντέν, με το ίδιο ακριβώς πράγμα που έγινε και με τον Λούφι, μπήκε κάποιος στη μέση της μάχης τους και ενώ ήταν πάνω στην κίνηση δεν μπόρεσε πάλι να σταματήσει. Του γύρισε σαν ψυχολογικό. Δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον τρόπο που νίκησε τη μάχη, ναι. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε τον αλκοολισμό του και ήθελε ύστερα να αυτοκτονήσει. Δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Σκεφτότανε τον τρόπο που πέθανε ο Ντεν,
Τον τρόπο που πέθανε π.χ. ο Whitebeard, τον τρόπο που πέθανε ο Roger, που πέθανε όλοι αντρικά και έντιμα, είχαν ένα σπουδαίο θάνατο, οπότε και αυτός αναζητούσε κάτι αντίστοιχο. Αλλά επειδή είναι πολύ δυνατός και είχε στη ζωή του μόνο μία φορά την ευκαιρία να πολεμήσει έναν δυνατό άντρα, και αυτή η ευκαιρία χάθηκε λόγω της γριάς που είχε μπει τότε στη μέση με τον Οντέν, γι' αυτό το λόγο του γύρισε σαν ψυχολογικό. Οπότε εδώ πέρα τη μάχη του με τον Λούφι την απόλαυσε full, και αυτό το λόγο μετά από ένα σημείο όταν είχαν κάνει τη rematch γελούσαν άμα θυμάσαι και οι δύο. Και ο Λούφι γελούσε και ο ίδιος και ο Λούφι το γούσταρε. Ίσως γίνει και ένα σύμμαχος στο Λούφι, ας πούμε. Κάτι πολύ τρελό. Αυτό το έχω μυριστεί. Αλλά κυρίως θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα, μιας και είσαι ειδικός στα One Piece. Για πες μου, ποιος είναι ο Joy Boy? Τώρα για τον Joy Boy γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα. Τα περισσότερα τα έχουμε μάθει μέσω της Robin, διότι ο ίδιος είχε αφήσει αρκετά μηνύματα μέσω των Poneglyphs. Το τελευταίο του μήνυμα είναι και στο τελευταίο νησί. Ο ίδιος έχει ονομάσει το Laugh Tale, επειδή όποιος διαβάσει την τελευταία του, το τέλος της ιστορίας, ας πούμε, θα γελάσει. Ίσως και το όνομά του Joy Boy, Joy ίσως γίνεται από τη χαρά. Αυτός που προσπαθεί στους άλλους να τους κάνει να γελάσουν. Γι' αυτό το λόγο και σαν God Nika, όταν πολεμούσε, τους έκανε τους άλλους να γελάνε. Ίσως έκανε να γελάνε διότι πολεμούσε την αδικία. Οπότε ξέρεις, οι άλλοι γελούσαν με αυτό το συνέστημα της λύτρωσης. Α, είμαστε πλέον ελεύθεροι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν θα έχουμε αυτή την καταπίεση. Θεωρώ ότι Joy Boy πλέον είναι ένας τίτλος, δεν είναι δηλαδή ενσάρκωση. Το ότι ο Λούφι π.χ. έχει φάει το φρούτο του Joy Boy, ας πούμε. Αν ισχύει αυτό, έτσι. Δεν σημαίνει το ότι έχει π.χ. το πνεύμα του Joy Boy μέσα του. Απλά έχει τα. Έχει τα στοιχεία, ας πούμε, να μπορέσει να γίνει ο επόμενος. Ήταν μια θεωρία που είχα σκεφτεί πέρυσι το καλοκαίρι και ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει, όχι ο Joy Boy, αλλά ήθελα να εξηγήσω τι σημαίνει το D. Είχα βγάλει θεωρία, μιας και λίγο εμπνευσμένος από τον Ναρούτο, ότι D είναι προσωπικότητες οι οποίες είναι διαχρονικές και όποτε πεθαίνει μία αναγεννιέται σε άλλο άτομο. Δηλαδή ότι ο Joy Boy αναγεννήθηκε στον Goldie Roger και αντίστοιχο στον Goldie Roger στο Luffy. Και είχα πει μια πολύ τρελή θεωρία ότι ο Blackbeard ήταν παιδί από διαφορετική μητέρα του Goldie Roger και ο Blackbeard και ο Ace ήταν τεροθαλής αδέρφια και ο λόγος που αυτοί οι δύο η μοίρα τους έφερε να πολεμήσουν και τελικά να πεθάνει ένας από τους δύο ήταν ότι και οι δύο ήταν μετενσάρκωση μιας άλλης προσωπικότητας από τους D και δεν μπορούσαν να συζούνε. Γι' αυτό έπρεπε η μοίρα να σκοτώσει ένας από τους δύο. Όποιος είναι στο D-Clan είναι μια προσωπικότητα η οποία με τα χρόνια όταν πεθαίνει μια μετενσαρκώνεται σε κάποια άλλη. Γι' αυτό και ο Roger μοιάζει στο Luffy και έχουμε δει κάποια clips που εντάξει επειδή είναι άνιμε κυρίως clips μπορεί να είναι και λάθος που δείχνουν τον Goldie Roger να μοιάζει σαν έναν μικρό Luffy όταν ήταν νέος. Βασικά σαν ακριβώς το Luffy όταν ήταν νέος. Απλά με μαυρισμένα μάτια, λες και είναι χεντάι πρωταγωνιστής. Έχω σκεφτεί και εγώ διάφορα για το D. Άμα είναι, ξέρω εγώ, αρτικό λέξο και σημαίνει όντως κάτι, άμα είναι το χαμόγελο, αν είναι η μοίρα, το destiny που λες και εσύ. Καλά, μόλις σκέφτηκα κάτι, δεν θα ήταν πολύ ειρωνία αν το D ήταν πλάγιο χαμόγελο. Θα ήταν πολύ χαζό με ήταν το χαμόγελο, δεν νομίζω. Ναι, ρε γαμότο. Και επειδή είμαστε και σε μια ιντερνετική εποχή, θα είχε πολύ γελίο αν το έκανε κάτι τέτοιο. Ο Τίτς δεν έχει καν δόντια, μου άλλος, δεν μπορεί να χαμογελάσει. Για πες θεωρία σου. Επειδή υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους D, δεν είναι όλοι D το ίδιο. Είναι πάλι υποκατηγορίες κλάνς και ίσως π.χ. του Λούφι το D, ας πούμε, να σημαίνει Destiny, ενός άλλου του Τίτς, ας πούμε, να σημαίνει Destruction. Τώρα θέλω να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά λεπτό. Θα αρχίσω με το απλό. Η αντίδραση του κόσμου. Εντάξει, δεν είναι μυστικό. Ο κόσμος καταχάρηκε με το κεφάλαιο. Μόνο από τις spoiler εικόνες που παίρναμε τρεις εβδομάδες πριν, στο προηγούμενο το 1043, όλοι ήταν χαρούμενοι. Αλλά τώρα θέλω να ακούσεις τη θεωρία μου γιατί ο κόσμος είναι χαρούμενος και θέλω να μου απαντήσεις με τη δικιά σου απάντηση, αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Πιστεύω ότι ο λόγος που χαιρέται ο κόσμος με το 1044 είναι διότι οι One Piece fans, αν και πολύ αφοσιωμένοι με τη σειρά, είναι ταυτόχρονα πολύ πεινασμένοι για αποκαλύψεις και για εκπληκτικά στιγμιότυπα. Δεν θέλω να το κρύψω ότι με εξαίρεση του Gear 4, που το reveal του πάντα που φυσικά μιλάω, που και αυτό προσωπικά δεν με ενθουσίασε πολύ, αλλά ήταν ένα τεράστιο reveal, οι One Piece fans από τότε δεν έχουν πάρει κάποιο τεράστιο reveal. Πήρανε πατροπαράδοτα training arcs, όπως είπαμε με το Ριό, αλλά δεν έχουν πάρει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και νιώθω ότι η αντίδραση του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι καθαρό hype και ενθουσιασμός που επιτέλους, wow, το One Piece μας πετάει λεπτομέρειες. Με αποτέλεσμα αυτό το hype λίγο να επισκιάζει την κριτική του ικανότητα, δηλαδή να θυσιάζουν κάποια αρνητικά που μπορεί να έχει
αυτή η μορφή και θα τα εξηγήσουμε τα αρνητικά καθαρά και μόνο διότι επιτέλους παίρνουμε απαντήσεις στο One Piece. Τι πιστεύεις? Και σίγουρα και εγώ σαν φαν είχα καυλώσει όταν έμαθα ότι θα έχουμε μια νέα μορφή, μια νέα δύναμη, έχουμε τον Λούφι ο οποίος ξεπέρασε τα όρια του. Το μόνο που με φοβίζει είναι μην καταντήσουμε και γίνουμε Dragon Ball και έχουμε απλά νέες μορφές συνέχεια και γίνει αυτό το thing, ας πούμε. Κοίτα, άμα το σκεφτούμε πρακτικά, εν μέρει αυτό συμβαίνει στο One Piece εδώ και χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να μην παίρνουμε μεταμορφώσεις, αλλά συνεχώς παίρνουμε κάθε arc και ένα power-up. Δηλαδή, είχαμε στην αρχή το Luffy που απλά παρουσιάστηκε στο New World με το χάκι του. Στη συνέχεια, είδαμε πώς μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επίθεση στο Punk Hazard εκείνη την τεράστια, σαν Gear 3 με χάκι αυτή τη φορά. Μετά είχαμε το Observation, Gear 4, Snake Man. Κάθε arc παίρνουμε πάντα ένα μικρό power-up. Το One Piece δεν το έκανε αυτό συχνά, άμα θυμάσαι. Αν εξαιρέσουμε το Water 7, δεν έπαιρνε power-ups κάθε μέρα. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες, ότι χρησιμοποιούσε τεχνικές καινούργιες σαν main μεταμορφώσεις. Μέχρι στιγμής είχαμε δει 3 οριακά, γιατί είχαμε δει το Gear 2, το 3 και το 4. Όλα τα υπόλοιπα ήταν υποκατηγορίες. Εδώ πέρα έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, είχε μια νέα μεταμόρφωση και οριακά σκεφτόμαστε αν είναι όντως αυτός ο Λούφι ή άμα μέσα στο σώμα του έχει και κάποιον άλλο. Έχει π.χ. το Joy Boy. Γιατί εγώ δεν το δικαιολογώ το ότι, OK, απέκτησες ένα power up κατά λάθος. Γιατί κατά λάθος έγινε, έτσι. Δεν γίνεται ξαφνικά να μπορείς να το κάνεις master αυτό και να ξέρεις ότι, α, μπορώ να κάνω το πάτωμα έτσι, μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο. Μέχρι πριν λίγο μας έλεγες ότι είσαι στο πίξου, ότι έχεις κουραστεί, ότι αυτές είναι οι τελευταίες σου δυνάμεις και ξαφνικά έχεις κάνει ένα refresh, ένα buffer, αυτό ίσως λίγο με ενόχλησε. Δεν ξέρω αν αυτό που είπες εσύ πριν ισχύει, άμα δηλαδή το φρούτο, αφού έχει στην ουσία μια δικιά του νοημοσύνη, κάπως καθοδηγεί το Λούφι, σαν του ψιθυρίζει για να του λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ή το ένσυχτο το δικό του το κάνει. Π.χ. έχει και τις 5 αισθήσεις και τις 6 αισθήσεις τώρα ανεπτυγμένες περισσότερο. Ωραία πασούλα αυτή. Και θέλω να πάμε στο καλύτερο κομμάτι της ιστορίας. Ήτανε το awakening του Λούφι και η παρουσίασή του. Fucking asshole. Και ναι και όχι. Εγώ θεωρώ ότι το κρατούσε για πιο μετά. Δηλαδή θα μπορούσε να το χτίσει λίγο παραπάνω. Για να μας το κάνει πιο καλά deliver. Όπως είχες πει και εσύ και εγώ πριν, όπως βγήκε από τη συζήτησή μας, βλέπουμε ότι π.χ. ο Jesus Barges κυνήγησε του Λούφι να τον σκοτώσει διότι ήθελε το φρούτο του. Γιατί ήθελε το φρούτο του Λούφι και δεν ήθελε κάποιο άλλο? Ερώτηση 2. Γιατί μας είχαν πει ότι το φρούτο του Λούφι του το κάνανε guard? Βέβαια μας το πάνε λίγο αργά. Θα μπορούσαν να μας είχαν πετάξει τέτοιες λεπτομέρειες και πιο πριν, έτσι. Και γενικότερα τον Λούφι τον έχουν στο μάτι συνέχεια, προφανώς επειδή είναι πρωταγωνιστής της ιστορίας, έτσι. Και μας αρέσει όταν έχει ένα επίτευγμα η αντίδραση της κυβέρνησης. Α, εκείνο το κολόπεδο, μας χάλασε τα σχέδια. Τέτοιο στόχο δεν είχε ούτε ο Kid ούτε ο Λο, άμα τον σκεφτείς. Δηλαδή ο Λο είχε κάνει και αυτός ακραία πράγματα. Είχε πάει 50 καρδιές, 100 πόσες είχε πάει των ναυτικών, απλά για να τους τραβήξει την προσοχή και να τον κάνουν εσείς μπουκάι. Τον Λούφι δεν τον κάνανε ποτέ εσείς μπουκάι, δεν του κάνανε ποτέ την πρόταση. Ναι, αλλά πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Λούφι ήταν απλά ένας πειρατής του κοιλού, ενώ ο Λο πήγε εσκεμμένα να το κάνει για να πάρει τον τίτλο. Αλλά εγώ αλλού θέλω να το πάω. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το Gear 5 ή το νέο φρούτο είναι ένα τρελό άσπουλ. Δεν είχε γίνει καθόλου build-up, δεν προσπάθησε καν πλην από ένα κεφάλαιο που έκανε reference στον Νίκα ή αυτό που λένε όλοι με τη Σκαϊπία, που λένε ότι και καλά ήταν σαν reference ότι κάποια στιγμή ο Λούφι θα γίνει Νίκα. Εγώ αυτά τα θεωρώ όλα άσπουλς. Θεωρώ ότι απλά έπρεπε να μπει κάποιο power-up και δεν έγινε καλό build-up. Πιστεύω ότι η ιστορία του Όντα αρχικά ήταν να τελειώσει με το Ριό, απλά λόγω δημοτικότητας και ίσως λόγω ότι δεν σκέφτηκε πώς θα κάνει το Ριό να δείχνει αρκετά cool, πλην από το, okay, στο τέλος της μέρας τι είναι το Ριό? Είναι το χάκι, ένα δυνατό χτύπημα που κάνει καλύτερο, πιο effective damage, αλλά εμείς σαν viewers δεν μπορούμε να το δούμε αυτό. Δεν είναι κάτι χειροπιαστό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να πεις «Α, εδώ κάνει Ριό». Μπορείς να δεις τα after effects του Ριό, δηλαδή το damage που τρώει ο Kaido, αλλά δεν μπορείς να δεις κάτι cool και κυριότερο δεν μπορείς να δημιουργήσεις merchandise με Luffy Ριό Mode. Άρα καταλαβαίνεις ότι και οι εταιρείες που προωθούν τη σειρά και τα merchandising teams και γενικότερα αυτοί που φτιάχνουν τα παιχνίδια θέλανε κάτι χειροπιαστό. Άρα πλησιάσανε οι editors του Oda τον Oda και του είπανε ότι το arc έχει κρατήσει αρκετά πάρα πολύ και χρειάζεσαι ένα τεράστιο highlight για να τελειώσει τον πόλεμο. Και έκανε Oda τι καλύτερο από το να παρουσιάσουμε ένα power up. Και έτσι ο Oda δημιούργησε
100 Νίκα, αλλά αν διαφυσβήτητα, εγώ πιστεύω ότι είναι άσπρη. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο είχε σκοπό να το κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό ότι οι fans προσπαθούν να το συνδυάσουν με πράγματα που έχουν γίνει στην αρχή, διαφωνώ. Δηλαδή, αν τώρα βγει ο Όντα και πει ότι όλα αυτά ήταν προμελετημένα, η χειρότερη ατάκα μπορώ να πω δεν είναι καν ότι ο Λούφι πήρε το Νίκα ή ενεργοποίησε το Awakening του. Η χειρότερη ατάκα είναι ότι πετάχτηκε η ατάκα, το φρούτο έχει τη δική του θέληση. Υπονοώντας ότι ο Λούφι είναι κάποιος εκλεκτός και ότι το φρούτο τον πλησίασε, το θεωρώ πολύ κατά του Λούφι. Ο Λούφι μου αρέσει που είναι ένας απλός πειρατής. Μου αρέσει που από την οικογένειά του είναι ο πιο basic. Τα αδέρφια του ήταν σημαντικοί. Ο ένας ήταν γιος πλουσίων και ο άλλος ο γιος του Goldie Roger. Ο Λούφι ήταν εντάξει. Το παιδί είναι ένας επαναστάτης, αλλά μεγάλωσε σαν απλό παιδί. Και είχε ένα φρούτο το οποίο δεν του έδινε κάποιο ιδιαίτερο power up. Του έδινε κάτι εφετζίδικο που είναι ωραίο σαν shonen power. Αλλά όχι κάτι πρακτικό όπως ας πούμε η φωτιά του Ace. Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε ότι ο Λούφι δεν έφαγε το φρούτο. Το φρούτο τον έκανε να τον φάει. Δηλαδή αναμένω το flashback που θα δείχνει τον Λούφι να είναι τσαντισμένο με το Σανκς και μετά στο μυαλό του Λούφι να ακούγεται «Λούφι, φάε με! Φάε με, πυρό, φάε με!» Γι' αυτό το λόγο να ανοίγει το σεντούκι του Σανκς για να τρώει το φρούτο. Θα το θεωρήσω απέσιο άσπουλ. Ένα από τα μεγαλύτερα μου προβλήματα είναι πόσο απλή και ωραία ιστορία ήταν το One Piece, το East Blue, και πόσο overcomplicated έχει γίνει τώρα. Δηλαδή θα μου πεις, σε πειράζει που ο Λούφι βγήκε ότι είναι εκλεκτός? Όχι, διότι είναι shonen. Και στα shonen πάντα ο πρωταγωνιστής είναι άνω του μετρίου. Αλλά νιώθω ότι αλλοιώνεται η ιστορία με το να, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με το να κάνουμε ότι το φρούτο από την αρχή τα σχεδίασε όλα, ή ο Σανκς το ήθελε και εσκεμμένα τσάντισε το Λούφι ώστε ο Λούφι να πάει να φάει το φρούτο. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη ιστορία του One Piece είναι ότι ο Σανκς έπαιζε, και επειδή ο Σανκς είναι ο Σανκς που, αν και είναι σοβαρός, είναι και χαβαλές στην πραγματικότητα, άφησε το σεντούκι σε μια γωνία, ο Λούφι τσαντίστηκε μαζί του και έκανε μια χαζομάρα και συνέχεια όταν τον εκνεύρισε πάνω στα νεύρα του απλά τράβηξε ό,τι βρήκε κοντά του, πήρε το κουτί, το άνοιξε, έβγαλε από μέσα το φρούτο, το έφαγε και έγινε γκομουνίγγεν. Εγώ θεωρώ ότι το delivery ήταν κακό. Δηλαδή, ίσως τον πιέσανε οι editors, όπως είπε και εσύ πριν, για λόγους χύψη, τελείωνε την ιστορία ή να βγάλουμε merch. Και γι' αυτό το λόγο βγήκε τόσο κακά. Αλλά γενικότερα έχουν πετάξει hints. Ρε εσύ, σκέψου και θυμίσου όταν ο Τζίμπεϊ είχε μιλήσει στο Fishman με τον Λούφι και του είπε πρόσεξε, γιατί ενδεχομένως να σε κυνηγήσουν λόγω του φρούτου σου. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι ο Τζίμπεϊ ήξερε ότι το φρούτο του ήταν type Nika legendary. Βέβαια, όταν πολέμησε τον Χους Χου ο Τζίμπεϊ και τον ρώτησε για τον Nika, δεν είχε μιλήσει ο Τζίμπεϊ. Σαν υπονοώντας ότι ξέρει πράγματα τα οποία δεν θέλει να το μοιραστεί με το συγκεκριμένο. Και ξέρουμε ότι ένα σημαντικό puzzle της ιστορίας, το μήνυμα του Joy Boy, ήταν γραμμένο στο Fishman. Οπότε ενδεχομένως να ήξερε κάποια πραγματάκια ο Τζίμπεϊ. Απλά θέλω να σου πω ότι είναι λίγο κομψή κομψά. Ίσως είχε πετάξει κάποια hints, απλά ίσως βιάστηκε κιόλας. Νιώθω ότι ο Όντα έφτασε στο σημείο που να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει πλην από tricks το φρούτο του Λούφι στο New World. Άρα η ιδέα να κάνουν transition από παραμέσια σε legendary ζώα είναι καθαρά κάνω reset την ικανότητα του Λούφι και του δίνω νέα abilities. Δηλαδή σαν να του δίνει, να το πούμε αντικειμενικά, δύο φρούτα. Κοίτα, εφόσον έχει το mythical, ίσως κάπως έτσι το δικαιολογεί, τύπου γι' αυτό το λόγο βγάζει και φωτιές, γι' αυτό το λόγο είναι και λάστιχος. Σκέψω και τον Μάρκο, δηλαδή ο Μάρκος είναι σαν να είναι και πουλί και λόγια και λίγο από αυτό και λίγο από εκείνο. Αλλά είναι πρόβλημα γενικότερα στο One Piece, δηλαδή θεωρώ ότι λίγο τρέχουμε βιαστικά ενώ κινούμαστε αργά ταυτόχρονα. Είναι το μειονέκτημα του One Piece, ότι το One Piece ξοδεύει πάρα πολύ χρόνο σε ασήμαντα γεγονότα και δυστυχώς κρατάει την μπλοκή μέχρι το τελευταίο δυνατό σημείο που μπορεί να το κρατήσει. Ένα πράγμα που έχω να πω και το λέω συνεχώς είναι ότι πιστεύω ότι στο τέλος το One Piece, όταν φτάσει στα τελευταία του 100 chapters, ο Όντα θα έχει αφήσει τόσα μυστήρια που θα αρχίσει ανά chapter να πετάει ατομικές βόμβες μυστηρίων. Ρε Συντέστρο, είναι τόσα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που πλέον είναι φυσικό αδύνατο. Άμα θες δηλαδή να λήξεις την ιστορία στα επόμενα 500 chapter, ας πούμε, είναι αδύνατον. Δηλαδή, πρέπει να δείξεις το Elbaf, πρέπει να δείξεις μια μάχη με τον Blackbeard, πρέπει να δείξεις τη συνάντηση με τον Shanks, πρέπει να δείξεις ενδεχομένως τη συνάντηση με τον πατέρα του Λούφι, μια τελική μάχη. Όλα αυτά δεν γίνεται να γίνουν, δηλαδή. Θέλεις άλλα τόσα chapter. Είναι πάρα πολύ μεγάλο μειονέκτημα που όντα όλα του τα νησιά τα έχει αναπτύξει τόσο πολύ χωρίς να χρειάζεται. Θα έπρεπε να υπήρχαν μικρά νησάκια, όπως ας πούμε το Punk Hazard, όπου να τα περνάει λίγο πιο πολύ στο ντου. Παλιά, δηλαδή, pre-times, και νιώθω ότι το είχε βρει πάρα πολύ καλά. Από τότε που ανακάλυψε αυτή την πατέντα με τον πόλεμο που μπορούσε να ανοίξει πολλά μέτωπα στην μπλοκή και ταυτόχρονα να τα αναπτύσσει όλα λίγο. Πιστεύω το χειρότερο κομμάτι ήταν στον πόλεμο. Εκεί δηλαδή ένιωθα ότι βλέπαμε
10 μέτωπα ταυτόχρονα και η ιστορία αναπτυσσόταν πολύ αργά. Και από τότε για κάποιο λόγο δεν έχει σταματήσει να το κάνει. Δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα να γράφει και πιο μικρά νησάκια. Νιώθω δηλαδή ότι ξοδέψαμε πάρα πολύ χρόνο σε πολύ λίγα νησιά μετά το time skip. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του One Piece είναι πολύ μεγάλος και κακώς δεν έχουμε μικρές στάσεις. Νησάκια που ο Λούφι πάει απλά ξεκουράζεται ή έχει ένα μικρό adventure όπως τα filler επεισόδια που παίρναμε στο anime, το Ναβαρόνε, το άλλο με εκείνον τον πειρατή που είχε ένα τατουάσα φίνικα στο κεφάλι του και πολέμησε έναν Λούφι που είχε φωτιές. Κοίτα, γενικότερα π.χ. στο Elbaf, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κάποιος κακός. Δηλαδή, ποιο να βάλει στο Elbaf σαν κακούργο, ας πούμε, για να τον πολεμήσει ο Λούφι, να χρειαστεί να σώσει τους γίγαντες. Μπορεί όντως να ξεκουραστεί στο επόμενο νησί. Μακάρι. Θα ήθελα δηλαδή ένα ήρεμο arc. Αν και μεταξύ μας, αν ο Όντα θέλει να κρατήσει αυτό που είπε, που είχε πει ότι σε συγκεκριμένα χρόνια θέλει να τελειώσει το One Piece, που βλέπω τώρα ο δημιουργός του My Hero Academia πάει να το κάνει, που είπε ότι σε ένα χρόνο θα τελειώσει το μάγκα του. Και σχεδόν έχει φτάσει να το τελειώσει το My Hero Academia φέτος. Αναρωτιέμαι αν θα σκυπάρει το Elbaf και θα πάει κατευθείαν στο Laugh Tale. Εκτός αν έχουμε κάποιο skip τύπου πώς θα είναι οι περιπέτειες του Οντέν, που απλά σου ξεπέταξε, σου δείξε, πήγαμε εκεί. Αν και δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω αν θα μου άρεσε. Δηλαδή, έστω 20 chapters, κάτσε στο Elbaf και προχώρα και την ιστορία. Τύπου βάλε το Shanks στο Elbaf, να τον περιμένει εκεί. Θα ήταν και αυτό ωραίο. Μου έχει λείψει πάρα πολύ ο Shanks, Greek. Δεύτερο. Τι είναι για σένα το One Piece και όλη η φάση με το Luffy? Θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Πρώτον, τι είναι το One Piece σαν ιδέα και δεύτερον, ποιος είναι ο στόχος του Λούφι. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου βάσει της εμπειρίας σου, τι έχεις διαβάσει από το μάγκα, τι πιστεύεις. Κοίτα, εγώ πάντα πίστευα ότι το One Piece γενικότερα είναι ότι είμαστε όλοι ένα, ας πούμε. Οπότε θα προσπαθήσει ο Λούφι π.χ. να ενώσει όλους τους λάβους για να κάνει π.χ. ένα μεγάλο πάρτι με όλους στο τέλος. Κάτι πολύ χαζό, ας πούμε. Που ίσως ακριβώς το ίδιο όνειρο να είχε και ο Ρότζερ, γιατί όταν ο Ρότζερ έλεγε π.χ. το όνειρό του στον Οντέν και στον Whitebeard, γελούσανε και ακριβώς το ίδιο πράγμα όταν είχε πει και ο Λούφι στους αδερφούς, ας πούμε, και είχαν και αυτή την ίδια αντίδραση. Ίσως αυτό, θέλει να κάνει πολλούς φίλους, το ότι θα γίνει βασιλιάς των πειρατών έχετε δεύτερο. Δηλαδή, για να πραγματοποιήσει το όνειρό του, πρέπει να γίνει ο δυνατότερος όλων. Άκου τι πιστεύω εγώ. Και ας αφήσουμε μετά τον κόσμο να επιλέξει τι πιστεύουν αυτοί για το τι είναι το One Piece. Εγώ πιστεύω ότι το One Piece είναι ένας στόχος που ο Λούφι τον ανέφερε σαν μικρό παιδί καθαρά και μόνο για χάρη του Shanks. Δηλαδή τι εννοώ, μετά τη σωτηρία του Shanks που έχασε το χέρι του, πιστεύω ότι ο Λούφι απέκτησε ένα role model, ένα άτομο το οποίο θέλει να του μοιάσει και επίσης στον αποχαιρετισμό τους που του έδωσε το καπέλο και έκλαιγε, ο Λούφι υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει καλύτερο πλήρωμα από αυτόν. Όχι τόσο από κακία, όσο ότι και καλά θα φτιάξω καλύτερος από σένα και θα σε νικήσω, όσο ότι θα ανταποδώσω ότι έδωσες το χέρι σου και θα φτιάξω ένα πλήρωμα το οποίο θα είναι 10 φορές καλύτερα από σένα για να σε κάνω περήφανο. Μπράβο, δεν σπατάλησες τζάμπα το χέρι σου για εμένα, ας πούμε. Μπράβο. Και νιώθω ότι όλη η πλοκή του One Piece είναι ο Λούφι ότι προσπαθεί να αποδείξει στον Shanks ότι είναι αντίστοιχος της αξίας που του έδωσε. Ότι το One Piece στο τέλος θα το φτάσει και θα γυρίσει και θα πει στο Shanks αυτό το έκανα για να σου αποδείξω ότι άξιζε τι έκανες, ή ο Shanks μπορεί να το παραδεχτεί ότι ποτέ, και να έχουμε την κλασική σκηνή που να λέει δεν χρειαζόταν ποτέ να γίνεις ο καλύτερος του κόσμου γενικότερα. Α, να γίνει μελό. Ναι, να γίνει λίγο μελό. Δηλαδή γενικότερα πιστεύω ότι το One Piece είναι ο Λούφι που θέλει να ζήσει τη μεγάλη περιπέτεια και ταυτόχρονα θέλει να είναι αντάξιος του ατόμου που του χάρισε μια δεύτερη ελπίδα στη ζωή. Πιστεύω ότι όλες οι θεωρίες και όλα τα λόγια που λέει τώρα ο Λούφι τελευταία περί ο Λούφι θέλει να είναι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος είναι λίγο φτηνές κακές δικαιολογίες για να κάνεις έναν αξιοπρεπέστατο στόχο πιο βαρύ. Ότι και καλά, ο Λούφι θέλει να είναι ελεύθερος. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο κάτι όπως το Attack on Titan επηρέασε αυτή την απόφαση του Όντα να χαλάσει ένα αρκετά στρωτό στόχο σε κάτι λίγο πιο βαρύ. Διότι μεταξύ μας, εγώ νιώθω ότι ο Λούφι δεν έχει θέμα με την ελευθερία. Πάντα ήταν ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και το γεγονός ότι ο Λούφι μπλέκεται με τους Marines ή κάνει πράγματα τα οποία του ανεβάζουν την αμοιβή είναι καθαρά τα κύτταρά του σαν σόνεν πρωταγωνιστή που του λένε ότι πρέπει να βοηθήσει τους άλλους. Να το πούμε έτσι. Είναι η κατάρα του σαν πρωταγωνιστή να βοηθάει κόσμο. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος, παιδί μου, θα εξαλειφθεί το κακό από τον κόσμο του One Piece. Δηλαδή, ακόμα και το λογότυπο, μα δεις. Έχουμε έναν σκελετό,
ο οποίος δαγκώνει ένα σκηνί, το οποίο το σκηνί το ενώνει με το σύμβολο του ναυτικού, την Άγκυρα. Δηλαδή στο τέλος θα έχουμε καλούς ναυτικούς, δεν θα έχουμε διεφθαρμένους. Θα φύγει ο ρατσισμός, θα φύγουν οι σκλάβοι, δεν θα υπάρχει αυτό το «οι Fishman είναι κατώτεροι» ή «οι Skypians ζουν φοβισμένοι από πάνω». Θα υπάρχει έτσι μια ένωση. Είναι ωραίο, είναι ωραία θεωρία και μου αρέσει, διότι ταιριάζει πολύ και με την προσωπικότητα του Λούφι. Γιατί ο Λούφι ποτέ δεν ήταν ηγέτης, ήταν πάντα φίλος. Και τους έβλεπε και όλους ίσους, δηλαδή ακόμα και τον Μομονόσουκε, ας πούμε, όταν του είπε ότι είμαι αυτοκράτορας, του μίλησε σαν φίλος, σαν να είναι ίσος του. Δεν του μίλησε σαν, ούτε σαν να είναι κατώτερος, ούτε σαν να είναι κάτι υψηλότερο από τον ίδιο. Αλλά μεταξύ μας, θέλω να σου πω την αλήθεια. Για πες. Ξέρεις τι είναι το One Piece. Και το κόβουμε εδώ. How I tried like that. Oh, I meant it. Δεν θα μάθετε ποτέ που στο νέο. Το One Piece είναι το μαγιό της Νάμι. Τι! How I tried like that. Oh, I meant the bank again. They wonder how. Like, share, subscribe και καμπανάκι εννοείται.